Τροπολογία που θα επιλύσει το ζήτημα που έχει προκύψει με το πρόστιμο Μαμούθ που επιβλήθηκε στη ΣΕΚΑΠ του Ιβάνη Σαββίδη για τελωνιακές παραβάσεις αρκετά χρόνια πριν εξαγοράσει την εταιρεία, έρχεται από την κυβέρνηση. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος με παρέμβασή του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Real FM προανήγγειλε την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας στις επόμενες ημέρες. Το ίδιο στέλεχος αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση είχε ετοιμάσει τροπολογία που θα έδινε δίκαιη λύση στο πρόβλημα την οποία πρόκειται να καταθέσει, αλλά την απέσυρε λόγω αντιδράσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η τροπολογία δεν αποκλείεται να λειτουργήσει ως πιλότος και για ανάλογες περιπτώσεις εταιριών που έχουν επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη χώρα μας και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανάλογα προβλήματα ώστε να υπάρξει ένα θετικό κλίμα στην αγορά. Η υπόθεση αφορά σε τελωνιακές παραβάσεις σε εξαγωγές που έγιναν το 2009. Όπως είναι προφανές, η εταιρεία όχι μόνο δεν ανήκε στον Ιβάν Σαββίδη το 2009, αλλά ήταν υπό τον έλεγχο της τότε ΑΤΕ. Να επισημανθεί πως από το 2013 η συνολική επένδυση Σαββίδη για την ανάπτυξη της επιχείρησης ανήλθε στα 35 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένης και της επένδυσης του νέου εξοπλισμού που κόστισε περίπου 4,2 εκατομμύρια ευρώ.